Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, διότι έρχονται πάρα πολύ ωραίες ειδησούλες στην πορεία και μία από αυτές προηγείται. Προηγείται, διότι ο αγαπημένος μας Παιχνιδάς ο Μουστάκας είναι ανυπόμονος καθημερινά και θέλει να μας φέρνει την καλύτερη είδηση της ημέρας. Μία από αυτές σήμερα θα φιγουράρει στην έναρξη της εκπομπής μας. Μία ειδησούλα που τη βρήκε η Χριστιάνα. Στην αρχή εγώ ήμουν λίγο αμφίβολος, αλλά τελικά ναι. Είχε κάθε λόγο, αυτή η είδηση να βρίσκεται στην κατηγορία καλή είδηση της ημέρας. Εκεί μπορεί να το σκεφτήκαμε λίγο παραπάνω, αλλά για τον αγαπημένο Παιχνιδά είμαστε σίγουροι. Είναι και τα πράγματα, ναι, δεν το συζητάμε καθόλου εμείς, γιατί ο αγαπημένος Παιχνιδάς έχει μπει φυσικά και εκείνο στο εορταστικό κλίμα και έχει έρθει με πολλές εκπλήξεις και πολλές ιδέες. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, οπότε θα προσπαθήσω επιγραμματικά να σας τα αναφέρω, να σας περάσω την πληροφορία έτσι ώστε να τον επισκεφτείτε. Ξεκινώντας λοιπόν από το αγαπημένο brand, από την αγαπημένη εταιρεία Lego, που ξέρετε πόσο πολύ την αγαπάει ο αγαπημένος Παιχνιδάς και πόσο και τα μικρά παιδιά την έχουν ξεχωρίσει. Γι' αυτό να γνωρίζετε κι εσείς πώς θα βρείτε επιλεγμένους κωδικούς μείον 20% μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι λοιπόν 31 Δεκέμβρη, και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Πρώτη τάξη ευκαιρία, εγώ θα τολμήσω να πω, για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας στις πιο γιορτινές τιμές. Και μιας και συζητάμε τώρα για τη Lego, που ξέρω ότι και εσείς την ξεχωρίζετε, στον αγαπημένο Παιχνιδά θα βρείτε και όλες εκείνες τις εξαιρετικές κατηγορίες του brand αυτού, όπως είναι Lego City, Lego Disney, έχουμε Lego Technique, που τα παιδιά τα αγαπούν πολύ, τα θέλουν τώρα ως δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί τα ψάχνουν πολύ και το ξέρετε. Και έχει πολύ μεγάλη αξία να σας το υπενθυμίσω, αν και το ξέρετε, πως ο αγαπημένος Παιχνιδάς καταλαβαίνει και όλες εκείνες ανάγκες που έχετε για παιχνίδια, διαφορετικά παιχνίδια που δεν πρόκειται να τα βρείτε πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο φυσικό κατάστημα, μόνο στον αγαπημένο Παιχνιδά, γιατί θέλει να σας δίνει διαφοροποιημένες ιδέες για να κάνετε κι εσείς τις δικές σας επιλογές και να καταλήξετε στα ιδανικότερα παιχνίδια και στα ιδανικότερα δώρα γενικότερα, όχι μόνο για τις γιορτές, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στην Αλικαρνασσού θα τα βρείτε όλα μα όλα, όσα σας είπα, και άλλα τόσα. Αχ! Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε και τώρα. Αχ. Διότι οι τελευταίες μας ειδησούλες, και δικαίως βεβαίως, και όταν χαρακτηρίζονται από μια ενότητα σαν το Μουστάκα, που θέλετε να πάω, Εκεί είσαι ωραίος που έχεις και το δεντράκι από πίσω σου. Εδώ είναι το δέντρο. Χριστουγεννιάτικα, τέλεια. Είναι σαν να είμαι και μέσα στην κορνίζα, γιατί δείξαμε. Ωραία, εδώ ακριβώς. Θα σηκώθω. Για λοιπόν, μας αρέσουν πάρα πολύ οι ειδησούλες και το έχουμε αποδείξει και το αρέσει και πάρα πολύ στον αγαπημένο μας παιχνιδά του Μουστάκα. Οι ειδησούλες που έχουν να κάνουν με παιδιά. Με παιδιά τα οποία αποτελούν πρότυπο. Με παιδιά φαινόμενα γενικότερα σε αυτόν τον κόσμο. Φωτεινά παραδείγματα παιδιών τα οποία τελικά θα δείξουν το δρόμο στις νεότερες γενιές για το πώς να εξελιχθούν και νοητικά και σωματικά γενικότερα και στη γενεοδορία τους και στην αλληλεγγύη τους και γενικά με όλες τις αξίες αυτές της πανανθρώπινης ζωής. Τώρα, εδώ έχουμε ένα κοριτσάκι μόλις 8 ετών. Δεν είναι Ελληνίδα. Εκεί ήταν με έναν ενδιασμό, αλλά τελικά δεν έχει σημασία να είσαι Έλληνα. Όχι, τα παιδιά είναι όλο τον κόσμο, τα αγαπάμε. Βρετανό, Ιταλό, Πορτογάλο κτλ. Μιλάμε για την 8χρονη Μποντάνα Σιβάνταν, την οποία θα συναντήσουμε. Η οποία κατάγεται από το Λονδίνο. Είναι το κορίτσι λοιπόν το οποίο, στο οποίο δόθηκε ο τίτλος ως της καλύτερης γυναικείας παίκτριας στην Ευρώπη στο κομμάτι του αθλήματος του σκακιού. Ακριβώς. Και μιλάμε για την νεότερη καλύτερη παίκτρια στην Ευρώπη, ένα κορίτσι το οποίο σε ένα πρόσφατο διαγωνισμό στο Ζάγκρε, παιδιά, συγκέντρωσε 8,5 στα 10, όσοι καλά γνωρίζοντες του σκακιού θα καταλάβουν και θα αντιληφθούν για το τι πράγμα εννοούμε και το μέγεθος της συγκεκριμένης επιτυχίας. Ένα κορίτσι 8 ετών που πήρε τα εύσημα, διότι τελικά κατάφερε μέσα και από τους αγώνες που έδωσε να κερδίσει και έναν πρώην δάσκαλό της στο σκάκι, 30 χρόνια μεγαλύτερό της. Είναι ένα φαινόμενο αυτό το παιδί, όπως περιγράφουν και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, και γενικότερα ένα παιδί το οποίο θα δείξει το δρόμο και στα υπόλοιπα παιδιά, τα δικά μας. Λοιπόν, το σκάκι γενικότερα έχει πολύ μεγάλη αξία να δώσετε κι εσείς μια βαρύτητα σε αυτό. Αν έχετε και μικρότερα παιδιά, είναι από τα αρχαιότερα παιχνίδια συγκέντρωσης και απευθύνεται και σε παιδάκια άνω των 4 ετών. Βέβαια, μην περιμένετε ένα παιδί 4 ετών να κατανοήσει πλήρως τους κανόνες και τους κανονισμούς, αλλά είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουν. Και κάπως έτσι θα ήταν ιδανικά, για παράδειγμα, και η ιστορία του 8χρονου αυτού κοριτσιού. Όμως όχι. Το κορίτσι αυτό δεν είναι ότι εξ αρχής είχε καταλάβει και είχε ξεχωρίσει τις ικανότητες που έχει πάνω στο κομμάτι του σκακιού, αλλά μέσα από μια σπόντα, θα έλεγε κανείς, μπήκε στη διαδικασία να μάθει και στην πορεία να εξελιχθεί. Φαινόμενο, νομίζω σε αυτό συμφωνούν όλοι, ακόμα και οι ειδικοί, οι μάστερ έτσι του σκακιού, και έχει πολύ μεγάλη αξία. Και προσπάθησα να μάθω κάποιες περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν τα κατάφερα. Για το σκάκι. Η ίδια λοιπόν, όχι. Έπαιξε σκάκι και με τον Ρίση Σούνακ, παρακαλώ πολύ. Δεν έχω μάθει αν τον κέρδισε. Τον αυτό προσπαθούσα δηλαδή, να μάθω, ναι. Αλλά όπως και να έχει, έχει δυνατούς αντιπάλους πάντα και νομίζω ότι δίνει πολύ μεγάλη αξία
και στο ίδιο το κορίτσι αυτό που έχει καταφέρει, αλλά ακόμη περισσότερο να δίνει ελπίδα και σε όλους εμάς πως οτιδήποτε και αν έχουμε ως στόχο, αν το θέτουμε στο μυαλό μας, μπορούμε να το καταφέρουμε. Ό,τι και αν συμβαίνει, μπορεί να μην έφτασε στην πρώτη θέση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό έτσι, πρωτάθλημα ενηλίκων, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μιλάμε για ένα κορίτσι 8 ετών που κατάλαβε μια εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία και κέρδισε ακόμη και ανθρώπους που σε αυτό το χώρο κινούνται και δραστηριοποιούνται πάρα πολύ. Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι η 8χρονη τελικά έφερε επίσης ισοπαλία με τον 54χρονο Ρουμάνο, δύο φορές πρωταθλητή Grand Maître, γιατί ο τίτλος Grand Maître είναι ο ανώτερος, δηλαδή σαν να λέμε ο Μέση της χρυσής μπάλας, ας πούμε, ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Grand Maître Vladislav Νεβεντίτσι στον τελευταίο γύρο και με αυτόν τον τρόπο είναι η νεαρότερη σκακίστρια που απέφυγε την ήττα από Grand Maître σε ανταγωνιστικό παιχνίδι. Καταπληκτικό το νέο, καταπληκτική είδηση. Ωπ, έφυγα και από το πλάνο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μουστάκα. Εσείς μην το ξεχνάτε, σας τα είπε προηγουμένως η Χριστιανά, αλλά νομίζω το θεωρώ σωστό να το επαναλάβουμε ότι μείον 20% σε Lego παιχνίδια, σε επιλεγμένους κωδικούς, συγκεκριμένους κωδικούς από τον αγαπημένο μας παιχνιδά, τον Μουστάκα, είναι ιδανική ευκαιρία προκειμένου. Και σήμερα το απόγευμα, από σήμερα το απόγευμα, να βρεθούμε στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στη Νέα Αλικαρνασσό, να κάνουμε τα ψώνια, τις αγορές μας και βεβαίως να αποκτήσουν τα παιδιά μας, γονάκια, βαφτιστήρια, τα αγαπημένα τους δώρα και σε προσιτές οικονομικές τιμές. Και μιας και μιλάμε για δώρα, να ξέρετε πως στον αγαπημένο παιχνιδά θα βρείτε πολλές επιλογές που δεν πρόκειται να τις βρείτε πουθενά αλλού. Συγκρατήστε το αυτό. Για τα παιδιά θέλουν και είναι μοναδικά, οπότε τους αξίζει και κάτι αντίστοιχο. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο παιχνιδά. Γεια σου! Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι έκπληξη. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.